κυρία Κουτένια. Είστε πάντα τόσο γλυκιά όσο και τα αυτό στο μαγαζί σας. Πάρτε μακριά τα νέα ιταλικά.
αναστάτωση έχει προκαλέσει στους κατοίκους του Λιτόπολης με το φαγάδι του κύριου Διαστικούλη. Και τι περίμενες δηλαδή, να αφήσω την κυρία Φουτέλια, την αρχική βασίλισσα του φαγητού. Μπορεί να είναι υγιεινό, αλλά τρομερά άρρωστα. Τι λες που τα φαγητά της κυρίας Φουτέλιας είναι άρρωστα. Εγώ τα λατρεύω. Δοκίμασε και θα δεις. Να μου λείπει το βίσιμο. Αν θες να ξέρεις, τα υγιεινά φαγητά και τα αγαπημένα σου φρούτα είναι άρρωστα. Ενώ τα fast food είναι λαχταριστά και τα προτιμάει ο περισσότερος κόσμος. Τι μας λες, η μαγεία του φαγητού σου κρύβεται σε αυτές που κάνουν πυρέτες σου. Πας στοίχημα ότι μόλις τα παιδιά δοκιμάσουν τα φαγητά μου, δεν θα ξεχωριάνε το μαγαζί του κυρίου Διαστικούλη. Ναι, πάω στοίχημα. Ας προσπαθήσει ο καθένας να πάρει τα παιδιά με το μέρος του και θα δούμε ποιος θα κερδίσει. Έλα λοιπόν να ανταλλάξουμε το κολατσιό στις άλλες.
Βουλή και η κυρία Κουτέλια. Ερώτηση πρώτη. Ποιες ροφές είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες? Εδώ το έχω. Το ξέχασα. Όλα τα φρούτα και τα λαχανικά. Οι τροφές του fast food μπορεί να μην έχουν βιταμίνες, αλλά έχουν κάποιες μαγικές ουσίες που δεν ξέρω πώς λένε επιστημονικά, τις κάνουν νόστιμες και καθαριστές. Ναι, αυτές οι μαγικές ουσίες όπως σου λες, λέγονται πρόσθετα, για πες να ξέρει να τους την υγεία. Τι είπες ρε βλάκα, κλείσε το στόμα σου και μας έκαψες. Να καταγίνεις το πόδι σου έκανα.
Το σουβλάκι νόστιμο και καθόλου λιπαρό, ίσως δοκίμαζα γιατί είσαι θρεπτικό. Ίσως δοκίμαζα γιατί είσαι θρεπτικό.